Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Μιλάει για συμφωνία. Έχουμε το τέταρτο μνημόνιο. Όλα αυτά τα μέτρα που είναι ένας μισθός για τους μισθωτούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με την μείωση του αφορολόγου και δύο συντάξεις για τους συνταξιούχους δεν ήταν στο μνημόνιο του καλοκαιριού του 2015. Όλα αυτά προέκυψαν ως αποτέλεσμα της αναξιοπιστίας και της αποτυχίας της κυβέρνησης. Και στην Ούγια έχουν δύο ονόματα. Τσίπρας, Καμένος. Ήρθαν παρουσιαζόμενοι οι ίδιοι ότι ήταν δήθεν οι ρομπέν των φτωχών και τιμωρούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους φτωχούς. Τα μέτρα και τα αντίμετρα θα τα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει ούτε τα μέτρα ούτε τα αντίμετρα. Τα μέτρα, γιατί είναι βαριά μέτρα για τους φτωχότερους συμπολίτες μας που δεν ήταν νομοτελειακά και αναπόφευκτα, δεν υπήρχαν στον ορίζοντα ούτε επί Σαμαρά ούτε και επί Τσίπρα το 2015. Και τα αντίμετρα είναι απλώς ένας φερετζές από την πλευρά της κυβέρνησης για να καλύψει την αποτυχία της. Προσέξτε, προσπαθεί να μας πει ο Πρωθυπουργός ότι είναι δημοσιονομικά ουδέτερα τα μέτρα, διότι τα αντίμετρα εξισορροπούν τα μέτρα. Είναι τεράστιο λάθος. Τρελάθηκε όλος ο πλανήτης και μετά από 8 μήνες διαπραγματεύσεων κατέληξε με τον κύριο Τσίπρα στο μηδέν. Έκανε πλάκα ο κύριος Τσίπρα στους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι στον κύριο Τσίπρα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Προσέξτε, έχει συμφωνήσει να υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα 3,5%. Εάν πάρει αντίμετρα 2% όσο είναι τα μέτρα, το 3,5% θα γίνει αμέσως 1,5. Άρα θα φύγουμε από το στόχο. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα από Ευρωπαίους πολιτικούς. Είναι ντροπή. Κάτι τελευταίο. Ποιο είναι το μήνυμα που στείλετε στο ακροατήριο σήμερα στους πολίτες της Δημοκρατίας από την Κρήτη? Δεν είναι νομοτέλεια η Ελλάδα να είναι μια χώρα β' κατηγορίας στην Ευρώπη, σε ένα θάλαμο υγειονομικής απομόνωσης. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αν ακολουθήσουμε το δρόμο της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Κύπρου. Στην Κύπρο είναι Έλληνες και τα κατάφεραν γιατί ακολούθησαν μια άλλη πολιτική με λιγότερους φόρους, λιγότερες δαπάνες, στροφή στην επιχειρηματικότητα που είναι και το μέσο για να γίνουν επενδύσεις, να έχουμε νέες δουλειές, να μπει με ροκάματο στο σπίτι. Λοιπόν, αυτό το δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε, το δρόμο των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών και το δρόμο της αλήθειας. Υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον τόπο, αλλά είναι η ελπίδα της αλήθειας. Και αυτή είναι η πολιτική που θέλει.